Επιστρέφει επιτέλους ο Νίκος Μουτσινάς. Πραγματικά επιτέλους. Εγώ και πέρσι που δεν έκανε τηλεόραση έλεγα ότι κακός. Αλλά εντάξει, αποφάσισε να επιστρέψει τώρα, τον περιμένουμε. Θα έχει καλεσμένους σε τριπλέτες. Είμαι βέβαιος ότι θα κάνει κάτι πρωτότυπο και που θα έχει και την υπογραφή του. Περιμένω να το δω. Τώρα δεν ξέρω η τριπλέτα τι εξυπηρετεί ακριβώς. Ωραία, θα κάνω και εγώ τον χρόνο μια εκπομπή που θα τους φέρνω τετραπλέτα. Επιστρέφει και το Αλτσαντήρι. Αυτό ανυπομονείτε να το δείτε. Επίσης πάρα πολύ. Εννοείται ότι ανυπομονώ και ειδικά με τις πολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν, που ο Λάκης έχει ένα τρόπο, ο Λαζόπουλος, να βγάζει χιούμορ μέσα από δραματικές εξελίξεις. Ναι, ανυπομονώ να το δω. Και χαίρομαι που επιστρέφει. Ήταν άδικο ότι έλειπε τόσο καιρό. Πολλοί έχουν σχολιάσει ότι ο Λάκης Λαζόπουλος κάνει πολιτικοποιημένη σάτυρα και υπέρ ενός κόμματος, συγκεκριμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθένας έχει τις ιδέες του και τις απόψεις του. Το γεγονός ότι έκανε 70% τηλεθέαση σημαίνει ότι ο κόσμος αυτό το χειροκροτούσε που έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος. Θα δείξει πάλι, θα φανεί στο χειροκρότημα. Αν τον ακολουθήσει το κοινό, σημαίνει ότι θα συμφωνεί με το καινούργιο πράγμα που έχει να παρουσιάσει. Αν δεν συμφωνεί το κοινό, θα δούμε χαμηλές πτήσεις. Για όλους το ίδιο δεν είναι. Επέστρεψε και ο Κανάκης και η Ράδιο Αρβίλα. Ο Κανάκης, χαίρομαι που επέστρεψε. Μ' αρέσει που βγαίνει όποτε θέλει, φεύγει όποτε θέλει. Η σεζόν είναι στα μέτρα του πάντα. Θα ήθελα να τον βλέπω από την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν μέχρι τη λήξη. Θα μου πεις, θα πάθει υπερκόπωση ο άνθρωπος. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν τα παιδιά. Όσο μπορούμε να το απολαύσουμε, χαίρομαι να το απολαμβάνω. Η απόφαση του να δούμε ένα ζωντανό πρόγραμμα στο Μακεδονία TV. Κοίταξε, το Μακεδονία TV είναι του ίδιου ομίλου. Επομένως, εφόσον εκεί υπήρχε χώρος, θα του δώσει μεγάλη όθηση του Μακεδονία TV. Η παρουσία του Κανάκη εκεί. Είναι ένα ρίσκο για τους Ράδιο Αρβίλα αυτό. Είναι ένα μεγάλο δώρο στον όμιλο Αντένα, νομίζω. Ο Χρήστος Αντωνιάδης έκανε ένα σχόλιο για τη Eurovision. Είπε ότι είναι κυρίως για νέους ανθρώπους και κυρίως για άτομα από τη ΛΑΤΚΙ κοινότητα. Όχι, δεν συμφωνώ με αυτό. Πιστεύω και εγώ ότι είναι ωραίο να βλέπουμε νέα παιδιά στη Eurovision. Όχι όμως ότι δεν έχει δικαίωμα και ένας παλιός καλλιτέχνης να καταθέσει την πρότασή του. Και επίσης, τι θα πει, είναι κυρίως από τη ΛΑΤΚΙ κοινότητα. Δεν νομίζω ότι οι εκπρόσωποι που στείλαμε τα τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι δεν ήταν ακριβώς η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα του ελληνικού πενταγράμμου. Όχι, διαφωνώ σε αυτό. Να ξεκινήσουμε μετά όσο είπε και το Λάκη Λαζόπουλο έτσι, και την πρεμιέρα. Είπε ότι έκανε 70% τηλεθέαση, ότι ο καθένας έχει τις απόψεις, ότι είναι άδικο που έλειπε. Και εγώ να θέσω ένα ερώτημα. Δεν σημαίνει όμως κάτι, παρόλα αυτά που είπε ο Δημήτρης Παπανώτας, το ότι ο Λάκης Λαζόπουλος απήχε τόσο καιρό τηλεοπτικά. Τι εννοείς, δεν σημαίνει κάτι. Εννοείς ότι ο κόσμος. Δύο πράγματα σημαίνει. Προφανώς και σημαίνει, δεν είναι έχει μια ερμηνεία αυτό. Δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί κάποιος να απέχει τηλεοπτικά επειδή ο κόσμος δεν έχει αγαπήσει το project. Μπορεί να απέχει τηλεοπτικά επειδή ο ίδιος έγκωσε που λέμε. Δηλαδή μαζεύτηκαν πολλά επάνω στην προκειμένη περίπτωση. Του και γι' αυτό. Συγγνώμη, να θυμηθούμε επίσης λίγο το Αλτσαντήρι, πώς πήγαινε προς το τέλος. Είχε καμία σχέση τελευταία επεισόδια με την αρχή του. Δεν είχε σχέση η αλήθεια αυτή. Στις τρίτες δεν κάναμε κάτι άλλο. Δεν ήταν παιδιά μόνο ο κόσμος. Είχε γίνει έντονη κριτική όσον αφορά τον τρόπο που εκφράζεται στη σατυρά του ο Λάκης Λαζόπουλος. Έτσι σταμάτησε το κόσμο. Οπότε, παιδιά, σίγουρα να καταλάβω τις απόψεις του. Περιεχομενικά δηλαδή είχα θέμα. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, γενικότερα με αυτό που βλέπαμε ως προϊόν, ο κόσμος είχε δείξει δυσαρέσκειά του όσον αφορά τη θέση του Λάκη Λαζόπουλου. Όχι απαραίτητο ο κόσμος. Μπορεί και οι θύνοντες των καναλιών να είχαν δείξει τη δυσαρέσκειά του και ο κόσμος τηλεόραση δηλαδή. Τα νούμερα είχαν πέσει. Ναι, παιδιά, από τα νούμερα είχαν πέσει. Αλλά πέφτουν και σε εκπομπές οι οποίες πηγαίνουν και δεν έχει νόημα. Μιλάμε για μεγάλες διαφορές και φαντάζομαι αυτό κατάλαβε και ο Λάκης και σου λέει ας φύγω και επιστρέφει. Δεν είναι τυχαίο το ότι επιστρέφει μια τέτοια περίοδο που υπάρχει αυτή η κατάσταση που υπάρχει η πολιτική και με τον ΣΥΡΙΖΑ και πόση αγωνία, ανυπομονησία τέλος πάντων έχουμε. Μα όλοι για τον ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε πώς θα τοποθετηθεί. Για τον ΣΥΡΙΖΑ είχε κατηγορηθεί τότε. Μπράβο. Γι' αυτό και τώρα όλοι περιμένουν να δούμε. Και πιστεύω αυτό περιμένει και ο Παπανώτας. Αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον επειδή υπάρχει ένα πολιτικό κενό σε αυτή τη φάση. Βλέπουμε ότι κάπως ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει. Θα έχει ενδιαφέρον το σχόλιο του Λάκη Λαζόπουλου τώρα. Να σας θυμίσω ότι είχε επιστρέψει στο Αλτσαντήρι News στο Open πριν από πόσα ήταν, 5-6 χρόνια και θυμάμαι ότι όχι ότι δεν είχε κάνει επιτυχία για τα δεδομένα, αλλά δεν είχε κάνει το θόρυβο που όλοι περιμέναμε ότι θα το κάνει. Θυμάμαι. Σκέψου το λοιπόν. Θυμάμαι. Οπότε τι θέλω να πω. Βλέποντας ότι ο Λάκης Λαζόπουλος γύρισε σε μια πιο σύγχρονη εποχή τότε, σε ένα κανάλι νεοσύστατο. Και δεν πήγε. Και δεν πήγε τόσο καλά. Ή αυτό που λες και εσύ. Δεν σταματάγαμε τη ζωή μας τις Τρίτες. Αν θυμάμαι καλά, ήταν πάλι Τρίτη, γιατί εγώ πήγαινα εκεί κάθε εβδομάδα για backstage. Βέβαια. Άρα δεν είχε την επιτυχία που είχε τότε, σου λέει. Βλέποντας λοιπόν αυτό, το πιο πρόσφατο μου εγχείρημα, παίρνω τα καλά.
πετάω τα κακά και επιστρέφω σε ένα άλλο κανάλι, σε μια άλλη συνθήκη, για να δω τι μπορώ να κάνω. Και επίσης οι πολιτικές συνθήκες πάντα και το timing στη ζωή και στην τηλεόραση παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Καμία σχέση η επιστροφή στο Όπερ με την επιστροφή αυτή που βλέπουμε τώρα. Άλλο τις, άλλο. Και τότε ήταν όμως πολύ μεγάλη επιστροφή. Ήταν πολύ μεγάλη. Επέστρεφε ο Λαζόπουλο στην τηλεόραση. Ήταν άλλο τελείως. Περιμένουμε, παιδιά, περιμένουμε την πρεμιέρα του Λάκη για να έχουμε κι εμείς μια άποψη έτσι ολοκληρωμένη και συζητάμε το τι έρχεται. Φυσικά και την περιμένει. Λοιπόν, έχουν κοινή πολιτική γραμμή τώρα και σκέψη αυτή την περίοδο. Λοιπόν, συνεχίζουμε, έχουν